κύριο υπολογιστική ώρα και ρομποτική. Και όπω φαίνεται εδώ πέρα, ασχολούμαστε με διάφορε κατηγορίε ρομπότ. Μία από αυτέ είναι τα ανθρωποειδή ρομπότ NOW, που έχουμε στο εργαστήριό μα. Μία άλλη είναι η ρομποτική βραχίωνη. Και μία τρίτη κατηγορία, η οποία δεν είχαμε την ευκαιρία δυστυχώ να σα φέρουμε να δείτε εδώ πέρα κοντά, είναι τα βιομηνικά ρομπότ. Βιομηνικά ρομπότ έχουμε ονομάσει τα ρομπότ που είναι εμπνευσμένα από τη φύση, δηλαδή προσπαθούν να αντιγράψουν έμπειρους οργανισμούς. Εδώ βλέπετε κάτω δεξιά στο βίντεο ένα ρομποτικό χταπόδι, το οποίο έχουμε κατασκευάσει κατ' εξοχήν στο εργαστήριό μας από ελαστικά υλικά και κολυμπάει εδώ, είναι το επιδρείο στο Ηράκλειο. Κολυμπάει λοιπόν μέσα σε ένα. Κολυμπάει μαζί με άλλα ψάρια και βλέπετε ότι μπορεί με μεγάλη επιτυχία να αναπαράγει τη φυσική κίνηση που κάνει ένα χταπόδι. Και το πιο σημαντικό που ουσιαστικά δηλώνει και την επιτυχία της έρευνάς μας είναι ότι τα ψάρια δεν το αντιμετωπίζουν ως ξένο σώμα. Δηλαδή, ενδεχομένως να πιστεύουν ότι είναι και ένα πραγματικό χταπόδι, έτσι, που κολυμπάει ανάμεσά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πετύχουμε την παρατήρηση και την εξερεύνηση του υδάτινου κόσμου, έτσι, χωρίς να διαταράζουμε το ίδιο το περιβάλλον. Αλλά ας περάσουμε στην πρώτη κατηγορία, όπως σας είπα, τα ανθρωποειδή ρομπότ, που καταρχήν ξέρετε τι είναι ρομπότ, γιατί μιλάω τόση ώρα. Δηλαδή, εγώ που πάω μπροστά του, με βλέπει ως ένα εμπόδιο και με μαρκάρει ως κάτι που πρέπει να αποφύγει για να πετύχει αυτό που εμείς λέμε στη ρομποτική αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση. Δηλαδή, να περιηγείται με ασφάλεια μέσα σε ένα χώρο. Αυτό είναι κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό που πρέπει να έχει οποιοδήποτε ρομπότ, όχι μόνο τα ανθρωποειδή, αλλά και κάτι ακόμα που χρειάζεται είναι η ευφυΐα, έτσι. Παράδειγμα, ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπουκάλι και θα χρησιμοποιήσει αυτή την πρώτερη γνώση που έχει μάθει, ώστε όταν δει ένα κάποιο άλλο μπουκάλι να πει ότι κοίταξε να δεις και αυτό είναι ένα μπουκάλι. Κάπως έτσι μαθαίνουν και εμείς οι άνθρωποι, έτσι είναι παρόμοια διαδικασία. Αλλά στις μέρες μας έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται και σε κλινικές για χειρουργικές επεμβάσεις. Και ο λόγος είναι ότι αυτά τα ρομπότ μπορούν να πετύχουν τεράστια ακρίβεια στην κίνησή τους, έτσι. Και ενδεχομένως να κάνουν μία επέμβαση εντελώς ανώδυνη για κάποια ασθενή, έτσι. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι ότι έχουμε ετοιμάσει ένα γραφικό περιβάλλον για εσάς, που σε πραγματικό χρόνο μπορούμε τελείως διαδραστικά να αλλάξουμε τη θέση της πόζας του ρομπότ στον χώρο και το ρομπότ αυτόματα θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει, όπως βλέπετε, αυτή την κίνηση που μόλις σχεδιάζει, που το διατάξαμε ουσιαστικά να κάνει. Είναι λοιπόν ένας τελείως διαδραστικός τρόπος να προγραμματίσουμε αυτό το ρομπότ. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια στην κίνηση. Ένας λόγος φυσικά είναι ότι οι κινήσεις που κάνουν είναι αργίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα στο συγκεκριμένο ρομπότ. Τέλεια. Μπορείτε να παίρνετε βίντεο ή όχι αλλιώς. Ωραία, και πριν κλείσω, θα σας δείξω κάτι ακόμα που ουσιαστικά θα δικαιολογήσει ότι είμαστε στο εργαστήριο υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής, έτσι, δηλαδή κάτι που συνδυάζει υπολογιστική όραση και τα ρομπότ. Εδώ λοιπόν αυτό που κάνει το ρομπότ είναι ότι ψάχνει στο χώρο που βρίσκεται αυτό το κόκκινο μπαλάκι. Βλέπετε ότι μπορεί να το εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο, να το σκανάρει με το κεφάλι. Είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει, δηλαδή ουσιαστικά να γνωρίζει το χρώμα και αν απομακρυνθώ, βλέπετε, πηγαίνει πιο γρήγορα για να εντοπίσει. Ενώ... Αν πάει πολύ κοντά, επιγραμμίνει. Και αν πας πάρα πολύ κοντά, θα σταματήσει γιατί πιστεύει ότι έχει φτάσει έτσι το μπαλάκι. Θα δείτε λίγο ακόμα. Με αντικείμενα του. Τα μαυρί εμπόδια. Τα εμπόδια πρώτα να σταματήσει. Όχι, αυτό δεν το λέμε. Πολύ
Οπότε έλα πιο κοντά, Μαριάρα. Thank you.